Η πρωτοβουλία της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επέτειο της συμπλήρωσης ενός χρόνου από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα είχε ως συνέπεια να βρεθούν υπόλογοι διευθυντές των σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας. Γι' αυτό το λόγο, τα μέλη της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κεφαλαινίας Ιθάκης προχώρησαν σήμερα σε δύο οριστάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καταγγείλαμε την πολιτική επιλογή του Υπουργείου Παιδείας να μην απαντήσει και να κόψει το βήχα στη φασιστική ναζιστική Χρυσή Αυγή σε σχέση με την ερώτηση που κατέθεσε για τα σχολεία της Κεφαλονιάς. Ούτε βεβαίως συμφωνούμε και καταγγείλαμε τη στάση της διοίκησης να διαβιβάσει το σχολείο αυτό και να καλέσει το έγγραφο αυτό στα σχολεία και να καλέσει τους διευθυντές των σχολείων ουσιαστικά σε απολογία. Θεωρούμε απαράδεκτο να ποινικοποιείται το να κάνει εκπαιδευτικός τη δουλειά του. Καθήκον του εκπαιδευτικού είναι να διαπαιδαγωγεί ενάντια στο φασισμό την νεολαία. Εμείς αυτό το μήνυμα στείλαμε σήμερα, ότι δεν θα περάσει η τρομοκρατία, ότι ο λαϊκός παράγοντας θα δώσει απάντηση, ότι άλλοι είναι αυτοί που πρέπει να απολογηθούν, οι φασίστες δολοφόνοι, δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι, δεν θα μείνουν εκτός πεδίου βολής. Σε αυτή την υποχρέωση θα ανταποκριθούμε και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό έγινε σαφές. Οι εκπαιδευτικοί αποκάλυψαν ότι δέχονται μέχρι και απειλές για τη ζωή τους εξαιτίας των διαστάσεων που έχει πάρει το θέμα και ζήτησαν από τον διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημήτρη Μαρκάτο, να πάρει θέση. Ο κ. Μαρκάτος ξεκαθάρισε από τη μεριά του ότι λειτουργήσε καθαρά υπηρεσιακά, διαβιβάζοντας απλά το αίτημα του Υπουργείου στα σχολεία.